Disney παρουσιάζει τον μαγικό κόσμο των ζώων. Έλα και εσύ στον κόσμο αυτό, στον ζώον το μορφό βασίλειο. Ό,τι κι αν ζητάς εδώ θα το βρεις, στον κόσμο αυτό το μαγικό. Το παιχνίδι ξεκίνα εμπρός, κάνε όνειρα τρελά. Της φύσης βρες το μυστικό, στον κόσμο αυτό το μαγικό. Ο μαγικός κόσμος των ζώων της Disney. Οι κροκόδιλοι. Ένα ερπετό με μεγάλη δύναμη και όψη προϊστορική. Αυτός είναι ο κροκόδιλος. Θα μάθεις τα πάντα για την εκπληκτική ζωή του από την παιδική του ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή του. Θα γνωρίσεις επίσης τρία από τα ξαδέλφια του. Το γαβιάλι, τον αλιγάτορα και τον καϊμάν. Θα σου κάνουμε επίσης πολλές ερωτήσεις και τότε θα είναι η σειρά σου να παίξεις. Έτοιμοι? Πάμε λοιπόν να εξερευνήσουμε το μαγικό κόσμο των ζώων της Disney. Βρισκόμαστε στην Αφρική. Αυτός ο ποταμός με τις ελώδεις όχθες είναι το βασίλειο του κροκόδιλου. Η μαμά κροκόδιλος πλησιάζει μια τρύπα στην άμμο, όπου ένα μικρό κροκοδιλάκι είναι έτοιμο να γεννηθεί. Βγαίνει από το αυγό του. Αμέσως μόλις το μικρό βγει τελείως από το κέλυφός του, η μαμά το παίρνει απαλά στο στόμα της για να το μεταφέρει στο νερό. Θα κάνει το ίδιο για όλα τα μωρά της. Αμέσως μόλις βρεθούν στα νερά του ποταμού, τα μωρά αρχίζουν να κολυμπάνε. Όμως μέσα στη φωλιά περιμένουν κι άλλα μωρά. Η μαμά δεν πρέπει να καθυστερήσει. Πρέπει να μεταφέρει και αυτά στο νερό. Καθώς η μαμά έχει γεννήσει πάνω από 40 αυγά, θα πρέπει να πάει και να έρθει πολλές φορές. Όμως δεν μπορεί να βρίσκεται παντού συγχρόνως. Ενώ η μαμά μεταφέρει ένα μωρό, τα άλλα είναι πολύ ευάλωτα. Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή κατά των μικρών κροκόδιλων? Ο βάρανος. Επιτίθεται στα αυγά, αλλά και στα μωρά. Εποφελούμενος από την απουσία της μαμάς κροκόδιλου, ο κακός βάρανος πλησιάζει. Πιάστε τον! Δεν είναι μόνο ο βάρανος που προξενεί καταστροφές. Να που και τα μερμήγκια περνούν στην επίθεση. Είναι πάρα πολύ μικρά, αλλά επιτίθενται στα αυγά κατά χιλιάδες. Επίσης ο κίνδυνος μπορεί να φανεί και από ψηλά. Εάν αυτός ο εκτίνος πιάσει ένα μωρό κροκόδιλο, θα το κάνει μια μπουκιά. Λόγω των αρπακτικών, πάνω από τα μισά μωρά δεν θα κλείσουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Τα μικρά τοποθετούνται από τη μαμά τους σε ρηχά νερά για να είναι προστατευμένα από τον κίνδυνο, αλλά και για να μην αφυδατωθούν. Η μαμά θα μείνει κοντά στα μικρά της για 2 μήνες και θα στέκεται φρουρός. Τι τρώει η μαμά αυτούς τους 2 μήνες? Τίποτα. Ζει από τα αποθέματά της. Όσο για το κροκοδιλάκι μας, τρέφεται μόνο του και μπορεί ήδη να κυνηγά μικρά θυράματα. Καμιά άλλη βελούλα? Καμιά κάμπια?
Και γιατί όχι έναν βάτραχο. Μετά από 8 εβδομάδες ζωής στο νερό, τα κροκοδυλάκια βγαίνουν στη στεριά. Η μαμά δεν ασχολείται πλέον μαζί τους. Θα ζουν μαζί καλά προφυλαγμένα σε φωλιές. Από εδώ και στο εξής μοιράζουν το χρόνο τους στον ήλιο και στη σκιά, όπως όλα τα ψυχρόαιμα ζώα. Τι σημαίνει ψυχρόαιμο ζώο? Είναι ένα ζώο του οποίου η θερμοκρασία κυμαίνεται ανάλογα με το περιβάλλον όπου βρίσκεται. Εάν κάνει κρύο, η θερμοκρασία του πέφτει. Για να ξαναζεσταθεί, πρέπει να βρει μια πηγή θερμότητας. Αντιστρόφως, εάν κάνει πολύ ζέστη, ψάχνει για δροσιά. Οι βάτραχοι, τα ψάρια και οι κροκόδιλοι φυσικά είναι όλα τους ψυχρόαιμα ζώα. Ο κροκόδιλός μας είναι πια ενός έτους. Έχει μήκος 50 εκατοστά. Οι φωλίδες που καλύπτουν το σώμα του αρχίζουν να σχηματίζουν ένα είδος πανοπλίας. Για διάστημα 7 ετών θα μεγαλώνει κατά 30 εκατοστά το χρόνο. Σύντομα θα μπορεί να αντιμετωπίσει τον κόσμο των μεγάλων. Και τώρα η σειρά σου να παίξεις. Με τι τρέφεται ο κροκόδιλος όσο είναι μικρός? Με γάλα, με έντομα ή με φρούτα? Με έντομα, αλλά και με άλλα μικρά θυράματα. Ο κροκόδιλος δεν τρώει φυτά γιατί είναι σαρκοφάγο. Σε αντίθεση με τα θυλαστικά, δεν θυλάζει. Ο κροκόδιλός μας έχει μεγαλώσει πολύ. Τώρα το μήκος του ξεπερνά τα 2 μέτρα. Είναι 7 χρόνων και έχει όλα του τα δόντια. Χάρη στην καλά εξοπλισμένη σιαγόνα του μπορεί να πιάνει μεγάλα θυράματα. Τι γίνεται όταν ο κροκόδιλος χάσει τα δόντια του? Φυτρώνουν άλλα στη θέση τους. Έτσι ανανεώνονται σε όλη του τη ζωή. Ευτυχώς. Ετοιμάζεται για το κυνήγι. Αυτή η γαζέλα θέλει να περάσει στην απέναντι όχθη. Όμως ο κροκόδιλός μας καραδοκεί. Με δυνατή ουρά για να προωθείται, διαπεραστική ματιά για να παρατηρεί και αστραπιαία αντανακλαστικά, είναι ένας τρομερός κυνηγός. Μετά το κυνήγι επιβάλλεται μια σύντομη ξεκούραση. Και όταν ο ήλιος είναι πάρα πολύ δυνατός, ο κροκόδιλός μας δροσίζεται μέσα στο νερό. Εποφελείται για να ψαρέψει. Και αυτά τα μαραμπού είναι λάτρεις των ψαριών. Το ψάρεμα είναι για όλους. Τα μαραμπού και οι κροκόδιλοι δεν φαίνονται να νοιάζονται καθόλου ο ένας για τον άλλον. Προς το παρόν, τα ψάρια έχουν εχμαλωτήσει την προσοχή τους. Στη στεριά ο κροκόδιλος μετακινείται γενικά έρποντας, αλλά αν βιάζεται, σηκώνεται στα πόδια του και έτσι μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Μπορεί ο κροκόδιλος να αναπνέει κάτω από το νερό? Όχι. Πρέπει να ανέβει στην επιφάνεια για να αναπνεύσει. Όταν βουτάει στο νερό, τα ρουθούνια του κλείνουν ερμητικά. Κυκλοφορεί κάτω από το νερό χωρίς να αναπνέει.
Για να αναπνεύσει χωρίς να τον προσέξουν, ανεβαίνει σύριζα στην επιφάνεια του νερού, όπου φαίνονται μόνο τα ρουθούνια του και τα μάτια του. Ο κροκόδιλος μπορεί έτσι να παρατηρεί όλα όσα συμβαίνουν χωρίς να τον βλέπουν. Τα μάτια του κροκόδιλου βρίσκονται στο πάνω μέρος του κεφαλιού του. Διαθέτει 3 βλέφαρα. 2 εξωτερικά και 1 εσωτερικό, το οποίο είναι διάφανο και προστατεύει τα μάτια από το νερό. Ο κροκόδιλος είναι πολύ καλά προσαρμοσμένος στο περιβάλλον του. Είτε στη στεριά είτε στο νερό, το ερπετό μας τα καταφέρνει μια χαρά. Τι είναι το ερπετό? Είναι ένα ψυχρό αιμο ζώο καλυμμένο με φωλίδες που αναπνέει με τους πνεύμονες. Μια άλλη ιδιαιτερότητά του είναι ότι γεννά αυγά. Το φίδι είναι ερπετό, όπως και η σαύρα ή η χελώνα. Ο κροκόδιλός μας θα ενηλικιωθεί σύντομα. Ωστόσο δεν σταματά να μεγαλώνει. Στην πραγματικότητα η ανάπτυξη των κροκόδιλων συνεχίζεται σε όλη τους τη ζωή. Και τώρα η σειρά σου να παίξεις. Τι επιτρέπει στον κροκόδιλο να κινείται στο νερό? Η ουρά του, τα μπροστινά του πόδια ή τα πισινά του πόδια? Η ουρά του τη χρησιμοποιεί για να προωθείται. Τα πόδια του του χρησιμεύουν μόνο για να περπατά. Ο κροκόδιλός μας είναι πλέον 15 ετών. Είναι ένας ενήλικας σε όλο του το μεγαλείο. Ζυγίζει σχεδόν 1 τόνο και το μήκος του ξεπερνά τα 4 μέτρα. Τίποτα πια δεν τον εντυπωσιάζει, ούτε καν τα μεγάλα θυράματα. Πολύ διακριτικός, ο κροκόδιλός μας καταφέρνει να πλησιάζει κοντά στη λία του χωρίς να τον βλέπει. Στο κυνήγι, το στοιχείο του ευνηδιασμού έχει πρωταρχική σημασία. Αυτή τη φορά απέτυχε. Η ζεύρα κατάφερε να ξεφύγει. Τι κρίμα για τον κροκόδιλό μας! Αμέσως μόλις βγουν από το νερό, οι ζεύρες το βάζουν στα πόδια. Κυνηγά ο κροκόδιλος στη λία του? Όχι. Προσπαθεί να την ευνηδιάσει με το να στέκεται σε στρατηγικά σημεία μέσα στο νερό. Αυτό το κοπάδι από γκνού έχει σταματήσει κοντά σε τρεχούμενο νερό για να πιει με την ησυχία του. Όμως στην πραγματικότητα δεν είμαστε ποτέ ήσυχοι στο βασίλειο των κροκόδιλων. Αυτή τη φορά ο ήρωάς μας ανταμείφθηκε για την υπομονή του. Χάρη στα αστραπιαία αντανακλαστικά του, κατάφερε να πιάσει μια πολύ μεγάλη λία. Μπορεί να την κομματιάσει μόνος του? Όχι. Χρειάζεται βοήθεια. Τα δόντια του κροκόδιλου δεν είναι κατάλληλα για να κομματιάσει τη λία. Γι' αυτό έχει μια τεχνική. Ενώ άλλοι κροκόδιλοι συγκρατούν τη λία, αυτός δαγκώνει ένα κομμάτι και συστρέφεται για να ξεκολλήσει τη σάρκα. Δεν είναι πολύ πρακτικό, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικό. Μεταξύ τους οι κροκόδιλοι είναι γενικά φιλήσυχοι, αλλά όταν τσακώνονται, τελικά κυριαρχούν οι πιο μεγάλοι και οι πιο επιθετικοί. Όλα τα χτυπήματα επιτρέπονται. Ο κροκόδιλός μας έδιωξε τον εισβολέα από την επικράτειά του και ξανά γίνε κυρίαρχος του χώρου. Το βασίλειο του κροκόδιλου βρίσκεται τόσο στο νερό όσο και στη στεριά. Στην πραγματικότητα υπερασπίζεται ένα κομμάτι γης κατά μήκος της όχθης.
Όταν έρχεται η εποχή της αναπαραγωγής, ο κροκόδηλός μας αρχίζει να αναζητά μία σύντροφο. Τα θηλυκά έλκονται από μια οσμή που αναδίδουν τα αρσενικά από κάποιους αδένες που βρίσκονται κάτω από το πηγούνι τους. Αρχίζει λοιπόν η γαμήλια επίδειξη που μπορεί να διαρκέσει αρκετές μέρες. Το ζευγάρωμα γίνεται κάτω από το νερό. Ύστερα το ζευγάρι χωρίζει. Ένα μήνα αργότερα το θηλυκό ψάχνει το κατάλληλο μέρος για να γεννήσει τα αυγά του. Χρειάζεται ένα ξηρό μέρος μακριά από τις περιοχές που μπορεί να πλημμυρίσουν. Αμέσως μόλις το βρει, σκάβει μια τρύπα με τα πίσω πόδια. Εκεί γεννά τελικά τα αυγά της. Ύστερα ξανασκεπάζει την τρύπα. Και ρίχνει χώμα για να τα ασφαλίσει. Κοντά στη φωλιά θα περιμένει την εκόλαψη. Τι είναι η εκόλαψη? Είναι η εποχή όπου βγαίνουν τα μικρά από τα αυγό. Περίπου 3 μήνες μετά την οοτοκία, κραυγές προειδοποιούν τη μαμά ότι τα μικρά είναι έτοιμα να γεννηθούν. Με προσοχή, αρχίζει να ξεθάβει τα αυγά με τα μπροστινά της πόδια. Μέσα στο σωρό υπάρχουν αρσενικά και θηλυκά. Το φύλλο των μικρών εξαρτάται από τη θερμοκρασία της φωλιάς. Οι χαμηλές ή οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες παράγουν θηλυκά, ενώ οι ενδιάμεσες θερμοκρασίες παράγουν μάλλον αρσενικά. Κουκου! Αυτό το εύθραστο μωρό θα γίνει ίσως μια μέρα ένας δυνατός κροκόδιλος. Και τώρα η σειρά σου να παίξεις. Ποια ιδιότητα χρησιμεύει περισσότερο στον κροκόδιλο για να κυνηγά μεγάλα θυράματα? Η διακριτικότητα, η υπομονή ή τα γρήγορα αντανακλαστικά? Και οι τρεις. Ξέρει που να σταθεί διακριτικά, να περιμένει με υπομονή και να δρά την κατάλληλη στιγμή. Ο κροκόδιλος έχει πολλά ξαδέλφια. Θα γνωρίσεις 3 από αυτά. Το γαβιάλι, τον αλιγάτορα του Μισισιπή και τον καϊμάν. Ο γαβιάλης ζει στους μεγάλους ποταμούς της Ινδίας. Περνά σχεδόν όλο του το χρόνο μέσα στο νερό. Το πιο έντονο χαρακτηριστικό του είναι το πολύ μακρύ ρίγχος του. Όταν κάνει ζέστη, ο γαβιάλης ανοίγει διάπλατα το στόμα του. Θα έλεγε κανείς ότι χασμουριέται, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος του για να δροσίζεται. Ο γαβιάλης είναι ένας εξαίρετος ψαράς και τα ψάρια αποτελούν το βασικό στοιχείο της διατροφής του. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα ξαδέλφια του κροκόδιλου και το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 6,5 μέτρα. Τα αρσενικά ξεχωρίζουν από τα θηλυκά χάρη σε ένα μεγάλο στρογγυλό εξόγκωμα που στολίζει την άκρη του ρίγχους τους. Ο αλιγάτορας ζει στα έλη της Φλόριντας, τα Everglades. Το ρίγχος του είναι κοντό και πλατή. Στην ενήλικη ζωή του, το μήκος του αλιγάτορα μπορεί να φτάσει τα 4 μέτρα.
Το θηλυκό φτιάχνει μια φωλιά κοντά στο νερό με φυλώματα και κλαδιά. Όπως και με τον κροκόδιλο, τα μικρά μεταφέρονται μέσα στο στόμα της μαμάς. Τα μεταφέρει για να κάνουν μπάνιο. Το σώμα των μικρών αλιγατόρων είναι μαύρο με κίτρινες ρίγες. Αυτό το μικρό ξεκουράζεται στην πλάτη της μαμάς του. Εκεί όμως είναι και πιο ασφαλές. Τα μικρά του αλιγάτορα μαθαίνουν πολύ γρήγορα τα βασικά για το κυνήγι. Χοπ! Ούτε που κατάλαβε τίποτα αυτή η ακρίδα. Ο καϊμάν ζει στα ποτάμια και τα τροπικά δάση του Αμαζονίου. Το ρίγχος του καϊμάν είναι κοντό και το κεφάλι του είναι λίο και ανασηκωμένο. Ο καϊμάν περνά πολύ χρόνο μέσα στο νερό και το σώμα του είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο στο κολύμπι. Έχει μικρό μέγεθος που σπανίως ξεπερνά τα 2,5 μέτρα. Τρέφεται κυρίως με ψάρια. Αλλά μερικές φορές τυχαίνει να επιτεθεί σε μεγαλύτερη λία. Καλό είναι όσα ζώα πάνε να πιούν νερό στην περιοχή του καϊμάν να είναι προσεκτικά. Αυτοί οι δύο καπουτσίνοι πείθηκε δεν καθυστερούν καθόλου. Και έτσι ο καϊμάν έμεινε άπρακτος. Και τώρα η σειρά σου να παίξεις. Ποιο από αυτά τα τρία ρίγχη ανήκει στο γαβιάλι? Το πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο? Το δεύτερο. Ο γαβιάλις έχει ένα πολύ μακρύ ρίγχος, χάρη στο οποίο μπορεί να πιάνει εύκολα ψάρια. Το ρίγχος του αλιγάτορα είναι κοντό και πλατή. Όσο για τον καϊμάν, έχει κοντό και πολύ στενό ρίγχος. Από αυτά τα τρία ξαδέλφια, ποιο είναι το πιο μικρό? Ο καϊμάν, ο αλιγάτορας ή μήπως ο κροκόδιλος? Ο καϊμάν. Το μήκος του δεν ξεπερνά τα 2,5 μέτρα. Το μήκος του αλιγάτορα μπορεί να φτάσει και τα 4 μέτρα. Τέλος, το μήκος του κροκόδιλου μπορεί να ξεπεράσει τα 5 μέτρα.